Όχι, παιδιά, δεν θα κάνω. Για τον Νίκο Μουτσινά, για την εκπομπή. Επιστρέφει λίγο καιρό. Να μου δώσει το τηλέφωνο. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες χωρισμού, κυρία Νικολάου. Την ομάδα. Απαντάτε κάτι εσείς πάνω σε αυτό. Πάμε. Βάμος. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια story και ο Σπρουφράκης έβγαλε... Την ομάδα να φτιάξουν αυτό. Εντάξει, εγώ να πω ότι γενικότερα, επειδή έχουμε ξαναδεί τη Ματρίνα Νικολάου, πολλές φορές έχουμε συναντήσει στον δρόμο, πάντα μιλάει, πάντα είναι εκεί και στέκεται και μας δίνει την απάντησή της. Εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δύσκολη θέση. Είναι κατανοητό. Δύσκολη θέση και του Ηλία του Σκουλά, που προσπάθησε και πολύ ευγενικά κι αυτός, έτσι ακολούθησε από πίσω κτλ. Δεν ήθελε να μιλήσει. Λογικό, παιδιά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Είμαι σίγουρη ότι. Και αυτό το story που ανέβηκε, κατέβηκε, και αυτό θα έχει τη δυσκολία του με τη μεταξύ του σχέση, φαντάζομαι. Επίσης, πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η φάση, είναι δύσκολη περισσότερο για το αν θα είναι χωρισμένοι ή αν περνάνε κρίση. Δεν ξέρουμε σε τι αυτά δύο είναι. Εγώ βλέπω μια Ματίνα ευγενέστατη και πάλι. Έτσι για άλλη μια φορά. Απλά και διαφορά σχέση με τη Ματίνα που ξέρουμε, γι' αυτό το λέμε. Μπορεί να μην θέλει να απαντήσει, γιατί δεν θέλει να απαντήσει στο προσωπικό τη κομμάτι, γιατί την έχουμε συναντήσει και έχουμε κάνει και άλλες ερωτήσεις, ας πούμε παλιότερα που ήταν δύσκολες στο επαγγελματικό κομμάτι και πάντα. Μπορεί να είναι αυτή η φάση που δεν ξέρει και ο ίδιος δεν ξέρει τι να πει. Ξέρει και ο ίδιος τι συμβαίνει. Όταν δεν ξέρει. Εμείς τώρα υποθέσεις κάνουμε. Προφανώς δεν είμαστε μέσα στο ζευγάρι και ελπίζουμε να είναι όλα καλά τέλος πάντων. Αλλά όταν δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει, αν είναι μια κρίση απλά και αν δεν υπάρχει οριστικός χωρισμός. Αν δεν έχεις απαντήσει στον εαυτό σου να δώσεις, τι να πεις δημόσια. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ η στάση της όμως, γιατί πάντα στον εαυτό σου και να μην μιλάμε για μια κρίση που μπορεί να μιλάμε και για μια κρίση και μακάρι ότι είναι καλύτερο για εκείνους. Αλλά ακόμα και να έχεις απαντήσει στον εαυτό σου, πολλές φορές, παιδί μου, δεν είσαι έτοιμος να μιλήσεις δημόσια γι' αυτό. Και είναι απόλυτα κατανοητό.